Γεια σας, γεια σας, χρόνια πολλά. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Τι γίνεται? Πώς είστε? Στην αλήθεια μου, τι γίνεται? Πώς είσαι? Καλά είμαστε, εσείς. Ελάτε. Είσαι καλά? Είμαι καλά, δόξα σε αυτός. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Τι κάνεις εκεί, πες μου. Καλά, είσαι γεια σας. Καλά, πώς είσαι? Πώς τα βρήκατε μέχρι? Από εδώ ή έλεγα. Πώς τα πάτε, καλά? Θέλω να σας δείξω τα μετάλλια μου. Έλα να μου τα δείξεις, σε παρακαλώ. Θέλω να μιλήσω. Πω, πω. Είναι μόνο τα διεθνές μετάλλια αυτά. Πω, πω, καταπληκτικά. Και τα έχεις βάλει και πολύ ωραία. Τώρα καλύτερα. Είναι αλλά δύο παρολυμπιακά. Θα πρέπει να μεγαλώσουμε εδώ πέρα. Δύο παρολυμπιακά και τα άλλα είναι παγκόσμια. Ευρωπαϊκά και τα λοιπά. Είσαι καταπληκτική. Είσαι καταπληκτική. Το χυμό μου, να βάλω κάτι από πάνω. Πάμε μια βόλτα να πάω. Θα πάμε βόλτα, θέλω να δω εδώ πώς κινείσαι τώρα στη γειτονιά. Ναι. Ελάχιστε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καταρχάς και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό που είπαμε το κάναμε πράξη. Ναι, και έχεις πια την προσωπική σου βοηθό και χαίρομαι που βλέπω ήδη ότι έχετε αναπτύξει μια πολύ ωραία σχέση. Και ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό για σένα και για χιλιάδες άτομα με αναπηρία που χρειάζονται αυτή τη βοήθεια, αλλά όχι μόνο για εσάς, κυρίως για την οικογένειά σας. Για την μητέρα να μπορέσει και η μητέρα σου τώρα, να ξεκουραστεί λίγο περισσότερο, να αισθάνεται ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος άλλος που σε αγαπάει και σε φροντίζει. Είναι πολύ σημαντική αναπτύξη και να μπορείς να κάνεις και εσύ πολλά περισσότερα πράγματα. Ναι, ναι. Και πόσο καιρό είστε εδώ πέρα, εδώ πέρα μένετε... Παμβράτη είμαστε περίπου σε αυτό το σπίτι 8 με 9 χρόνια. Ωραία, είναι ωραία γειτονιά, είναι πολύ ωραία γειτονιά εδώ. Ναι, είναι ωραία γειτονιά, αλλά ήταν το μόνο σπίτι που βόλεψε για μένα. Ναι, έχεις κάτω όλε τις ράμπες, όλα κανονικά, μπαίνεις εύκολα στο σανσέρ, δεν έχεις. Ναι, ναι, μπαίνω με αυτό και μετά γίνεται η αλλαγή από ένα χαρό στο άλλο, μετά με βοηθήσει η Ελένα, θα το δείτε. Ναι, θέλω να δω πώς το κάνετε, ναι. Γιατί το ηλεκτροκίνητο δεν είναι ογκώδες και το σανσέρ δεν. Αλλά έχουμε βρει αυτόν τον τρόπο, εδώ κατά Θεό. Αν είχες μεγαλύτερο ασανσέρ, δηλαδή θα μπορούσε να ανεβαίνει. Ναι, 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 ναι. Αλλά συνήθως τα σπίτια δεν έχουν. Σχεδιάστηκαν τα σπίτια αυτά σε άλλες εποχές. Ναι. Και για άλλες. Αλλά είσαι ωραία, είσαι ψηλά, είναι φωτεινό. Ναι, είναι όρθιο διαμέρισμα εδώ στο τέλο. Είναι καλά. Πολύ ωραία. Μπράβο. Και εγώ. Η χαρά μας η μεγάλη είναι όταν μπορούμε να λύνουμε χρόνια προβλήματα. Και επειδή ξέρω και μόνο εσείς πόσο όμως σας ταλαιπώρησε το ζήτημα, για το ζήτημα αυτό και ξέρω ειδικά απευθύνομαι στη μαμά γιατί ξέρω πόσο πλάτη έχει βάλει και ξέρω τι σημαίνει να μεγαλώνεις ένα παιδί με αναπηρία και να τα δίνεις όλα. Δύο, και η Μαρία έχει πρώτη. Το ξέρω. Έχει και η Μαρία την μικρή αναπηρία στα χέρια της, αλλά δόξα τω Θεώ. Και να έχετε πια, να είστε στην ευχάριστη θέση, να μπορείτε να ξέρετε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος να φροντίζει. Δηλαδή θα φύγουμε κάποια στιγμή και τι θα γίνει με τα παιδιά μας. Έτσι οπότε είναι. Αυτό, ναι. Έτσι ήταν μία ανάσα για μας, για τους γονείς. Και να μπορούμε να φτιάξουμε και ένα φαγητό της προκοπής το μεσημέρι. Γιατί πάντα μαγειρεύαμε από το βράδυ, γιατί φεύγαμε πρωί-πρωί για προπόνηση. Έτσι, έτσι είναι. Και τώρα εντάξει. Είναι μεγάλη χαρά μας που ξεκινάει το πρόγραμμα και έχουμε ακόμα δουλειά βέβαια. Ναι. Θέλουμε να το επεκτείνουμε για ακόμα 1000 άτομα στην περιφέρεια. Ξεκινάμε με τα πρώτα 1000 στην Αθήνα. Και βέβαια θέλω να θυμίσω ότι αυτό το πρόγραμμα πιλωτικά χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Το λέω διότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία εξασφαλίσαμε για τη χώρα τελικά έχουν ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα και αντιμετωπίζουν ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο κανείς μέχρι σήμερα δεν είχε καταφέρει να λύσει. Κανείς. Μόνο η κυβέρνηση και θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανάμεσα σε αρκετά άλλα που έχουμε κάνει για τα άτομα με αναπηρία, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Πολλά, ναι. Εδώ η περιοχή ως προς την προσβασιμότητα είστε εντάξει γενικά τα πεζοδρόμια. Θα το δούμε τώρα. Εδώ που μένουμε εμείς είναι. Ναι. Είναι, αλλά υπάρχουν και οι ασυνείδητοι, όπως πάντα, κλείνουν τις ράμπες, αλλά δόξα τω Θεώ εδώ είμαστε πολύ καλά.
και για, ότι για πολυκατοικίες είναι παλιές ναι. Και είναι πολύ δύσκολα άτομα με αναπηρία. Νομίζω ότι λιγοστεύουν πια οι ασυνείδητοι. Ναι. Σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν, ότι υπάρχει και κατακραυγή από τους άλλους, έτσι. Ναι. Όχι μόνο από εσάς. Είναι συμπεριφορές πια οι οποίες δεν μπορούν να είναι. Όπως παράδειγμα, έχουμε μία γειτόνισσα εδώ, όποιος παρκάρει στο πάρκινγκ, στο δικό, ναι. Δικό μας δηλαδή. Μόλις βλέπει, ειδοποιεί την αστυνομία. Και πολύ καλά κάνει. Ναι, είναι μια κυρία, είναι πολύ καλή. Είναι πολύ. Και την ευχαριστούμε. Πολύ άσχημα, καθέρι. Γιατί πρέπει, όχι μόνο για μας, λέω γενικά δηλαδή για τα ανάπηρα. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, θα την ησυχία μου την πλάτη σήμερα. Με την ησυχία σου. Αλλά γκρίνομαι και φεύγω. Ωραίο που φάνηκα. Καλύτερα κύριε Πρόεδρε. Ωραίο χρώμα. Πάντα, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν το συνεχίσετε και κάνει έτσι. Έχετε κάνει το όνειρο κάθε ατόμου με αναπηρία πραγματικότητα. Αυτό το είπε. Ναι. Μα μάλλον δεν είναι όνειρο, είναι ανάγκη. Να είσαι καλά. Είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη που ήταν όνειρο όμως, γιατί δυστυχώς κανείς δεν ασχολήθηκε να την ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη. Τόσα χρόνια. Πάλε, Γεια σας! Γεια σας! Καλά να περάσετε! Ευχαριστούμε! Ακολουθώς εκεί. Ευχαριστούμε. Θα είστε σε... Θα είστε σε... Για να το δω αυτό. Κατάλαβα. Αντάξει, το έχεις βρει, το έχεις πάρει το κολλάι. Ε? Ναι. Τις βάζουμε τη ζώνη. Κάνε το ζώνη, γιατί... Ζώνη πάντα, εννοείται. Ωραία. Ο δεκάμε και μετά το όχι μας. Έτσι είναι. Η Χριστίνα μου το κάνει. Για να μην πέφτει. Κατάλαβα. Βάζει. Καλά να του πείτε χαιρετίσματα. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
Εδώ τα καταφόντια και εγώ τα ξέρω. Και τις ράμπες. Κυρίως τις ράμπες. Το Καβγάκι είναι πολύ ωραίο. Είναι πιο ωραία. 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 Ωραίο πράσινο παπούτσι εκεί για παραθυναϊκό σε κόμμα. Καλά, ιδέες. Ναι, καλημέρα σας. Τι κάνετε. Θα περάσουμε απέναντι και θα πάμε μέσα στο πάρκο. Και θα πούμε μέσα στο πάρκο. Εδώ είναι η βολτίτσα σου, ε. Όταν δεν θέλουμε να πάρουμε το μάξιμα, εδώ είναι η βολτίτσα. Όπως εκεί που πήγα και μίλησα, μας έκανε ένα άνοιγμα. Μπορείς να βραχεί. Έχει από όποια μέρα να θέλεις. Ανεβαίνει, περνάει και τα... Ήταν λίγο κάτι πολύ διαφορετικό για μένα. Και πώς είναι μέχρι είχα... η εμπειρία σου μέχρι στιγμής. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχουμε αναπτύξει μια... πολύ στενή σχέση με την Άννα. Και είσαι στα αρχεία ακόμα, ε. Ναι. Ήταν δύσκολο... Που να αρχίσετε να πηγαίνετε και στους αγώνα. Ναι, ναι. Όταν την είδα, ήταν λίγο δύσκολο, γιατί είχα στο μυαλό μου ότι πώς θα τα καταφέρω, γιατί είμαι και άνθρωπος που... Δεν είχε εμπειρία. Δεν είχα εμπειρία και μου φάνηκε αρκετά λίγο δύσκολο στην αρχή. Όχι από θέμα ότι δεν μπορώ να το κάνω. Ότι μη γίνει κάτι, μη μου πέσει, μη χτυπήσει, αλλά με την βοήθειά της, γιατί είμαι καθοδηγή σε αρκετά πράγματα, επειδή δεν ξέρω εγώ. Τα πάμε πάρα τώρα πολύ καλά, αλλά τώρα ναι, ούτε ένας μήνας. Μέσα σε ένα μήνα και τα μαθαίνει πολύ καλά. Ούτε ένας μήνας. Τα έχει μάθει πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Το σημαντικό το είναι ότι αυτό το πρόγραμμα, αν το δούμε και από την άλλη πλευρά, όχι μόνο από την ανάπη και από τους κούβους, ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι μια καλή λύση, ιδέα για τον νέο κόσμο που δεν εργάζεται. Είναι αυτή τη στιγμή, αν θέλει να... Είναι μόνο το πολιτικό πρόγραμμα, είναι χίλιες, τη βοηθή, άρα χίλιες δουλειές. Ναι. Και δεν θεωρώ, εγώ από δική μου εμπειρία, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που δεν μπορεί κάποιος να το κάνει. Δεν πρέπει να έχει, δηλαδή, δεν πρέπει να έχει ενδιασμό. Ναι. Γιατί αυτό χαίρομαι που το λες, γιατί μία από τις δυσκολίες που είδαμε στο πρόγραμμα ήταν ότι ακόμα δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για υποψήφιους. Προφανώς οι ενδιαφερόμενοι ενδιαφέρονται να έχουν προσωπικό βοηθό χθες. Γι' αυτό και η δικιά σου εμπειρία είναι τόσο σημαντική, αλλά είμαι βέβαιος ότι όσο γνωρίσουν και οι υποψήφιοι στο πρόγραμμα και αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να είναι μια καλή ευκαιρία για αυτούς, αλλά κυρίως να χτίσουν και μια έτσι, πολύ όμορφη σχέση, ναι, όπως αυτή την οποία εσείς αναπτύσσετε, και να κάνουν και κάτι πραγματικά καλό για τα ίδια τα άτομα που χρειάζονται το προσωπικό βοηθό, αλλά κυρίως για τις οικογένειές τους. Γιατί με αυτό το οποίο με συγκλώνιζε πάντα όταν άκουγα ιστορίες σε τη δικιά σου, της αδελφής σου, της μάνας σου, ήταν το γεγονός ότι όταν είσαι ένας γονιός και έχεις ένα παιδί με αναπηρία, στη δικιά σου περίπτωση ουσιαστικά δύο παιδιά, αλλά ένα παιδί με βαριά αναπηρία, ότι δεν υπάρχουν γιορτές, διακοπές, πρέπει να είσαι 365 μέρες το χρόνο αφιερωμένο στο να φροντίσεις αυτό το παιδί. Και εκεί ήρθαμε και είπαμε ότι δεν γίνεται. Και εσύ χρειάζεσαι παραπάνω βοήθεια για να μπορείς να κάνεις τα πράγματα που αγαπάς, τον φροντισμό σου, τη δουλειά σου, αλλά κυρίως να αναπτυχθείς με τις οικογένειες. Η αλήθεια είναι... Τώρα που είμαστε βόλτα, η μάνα σου είναι στο σπίτι και σπίτι κάνει κάτι κάνει άλλο. Ό,τι θέλει. Μπορεί να κάνει τη δικιά της βόλτα. Μπορεί να κάνει τη δικιά της βόλτα. Μπορεί να κάνει τη δικιά της βόλτα. Γιατί, ξέρετε, όταν έχεις με ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, η βόλτα πάει περίπατο για τον γονιό και το φαγητό του φτιάχνει μία μέρα από μία να το πας. Έτσι είναι. Είναι στην ουσία ανακουφίζεις δύο ανθρώπους. Ναι. Ανακουφίζεις το
τον ίδιο, τον συμπολίτη με την αναπηρία, γιατί αποκτά τη δυνατότητα να έχει έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα και να αποφύγει βέβαια και την οικογένεια. Κυρίως τους γονείς, τη μητέρα, τον πατέρα ή την αδερφή σου εδώ, η οποία και αυτή βοηθάει, έτσι δεν είναι, τα λέω καλά. Η αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι ότι δεν χρειαζόμαστε τη Χριστίνα πλέον. Οπότε και τις βόλτες μας κάνουμε χωρίς τη Χριστίνα. Γιατί η Άννα δεν θέλει. Και το επόμενο βήμα βέβαια είναι να γίνεις και μέρος της ομάδος, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Άντε στους Παραολυμπιακούς στο Παρίσι θα πάτε μαζί. Το Παρίσι θα την πάρω μαζί μου, αλλά δεν θα παίξει μαζί μου, με δυστυχώς ακόμα. Ναι. Θέλει πολύ εμπειρία εκεί, οπότε εκεί θα έρθει πάλι η μητέρα μου. Ναι. Αλλά η Έλενα θα είναι μαζί μου, να δει πώς είναι. Συγγνώμη. Έλα εδώ εσύ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Μην τρέπεσαι, έλα εδώ. Έχουμε ένα νεαρό που θέλει φωτογραφία. Έλα εδώ ρε, πώς σε λένε, σένα ρε. Έλα εδώ ρε Γιάννη. Και πόσο χρονών είσαι ρε Γιάννη? 7. Είσαι πανωθαϊκός, ε. Ναι. Το κατάλαβα από τα πράσινα παπούτσια, με το που σε είδα. Είμαι σίγουρος. Γι' αυτό, ε. Και εγώ, Γιάννη, είμαι πανωθαϊκός. Ε. Η Ρεσιάννα εδώ πέρα, για τη βόλτα της. Ε. Να τον χαίρεστε. Θα πας πουθενά για το Πάσχα ή θα μείνεις εδώ πέρα, Γιάννη? Εδώ θα μείνει. Εδώ θα μείνετε. Μπράβο. Αλλά τουλάχιστον έχουμε διακοπές, ε. Μια χαρά. Να τον χαίρεστε. Να σε καλά, Γιάννη μου. Λοιπόν, όπως λέγαμε κύριε Πρόεδρε, είναι μια ανάκαμψη. Καταφέρνοντα είναι... Τώρα πολύ, γιατί η Έλενα, είμαι πολύ τυχερή, γιατί η Έλενα και οδηγάει παράλληλα. Ναι. Οπότε μπορείτε να πάτε και πιο μακριά. Παίρνουμε το αμάξι. Όπως πήγαμε τώρα στο Λουτράκι. Θα πήγατε στο Λουτράκι, αυτό το έχουμε, πήγανε τρεις μέρες στο Λουτράκι. Και η μαμά έμεινε σπίτι για πρώτη φορά μετά από πόσα χρόνια. Περάσαμε τόσο ωραία. Πήγαμε στα μπαράκια. Πράγμα που δεν μπορεί να το κάνει με τη μαμά. Αλλά η μαμά είστε και έχετε άλλη σχέση τώρα. Μπορείτε να πείτε και άλλα πράγματα. Μα λέει, παιδί μου, δεν πρέπει. Γιατί όπως η μαμά δεν ξέρετε, ενώ η Έλενα... Εσύ το επέτρεψες το δεύτερο. Ναι, το επέτρεψα λίγο. Εσύ το επέτρεψες το δεύτερο φωτό. Το καλό με την Άννα είναι ότι δέσαμε από την αρχή, δηλαδή είχα έναν πολύ μικρό ενδιασμό, ακριβώς επειδή δεν έχω την εμπειρία, αλλά της λέω θα έρθω. Και ό,τι έχω μάθει μέχρι στιγμής είναι πάνω στην πρακτική. Εξαλλού και οι δύο μαθαίνετε. Και ναι. Τι μαθαίνω καθημερινά, με μαθαίνει καθημερινά, στο άθλημα κάθε μέρα προπόνηση που πηγαίνουμε. Πότε έχει προπόνηση τώρα, τι ώρα θα πας? Μετά από αυτό, θα πάω να ρίξω καμία μπάλα. Δεν μπορεί να γίνει προπόνηση κανονική με λίγες ώρες, γιατί πρέπει να είναι... Πόσες ώρες λοιπόν, πρωί η προπόνηση, για πες μου τη διαδικασία. Από τις 9 η ώρα, είμαστε γήπεδο, μέχρι τις 3 η ώρα. Πολλές ώρες προπόνηση την ημέρα, αλλά έτσι έρχονται και οι επιτυχίες. Έτσι, οι επιτυχίες δεν έρχονται χωρίς πολλή δουλειά. Ναι, και για σένα μια μεγάλη χαρά βέβαια. Μεγάλη διέξοδος. Απαιτεί και θυσίες πολλές φορές. Και το έχω πει και στην Έλενα αυτό. Απ' την αρχή το έχουμε συζητήσει το θέμα. Γιατί η Έλενα μικρή όταν έκανε αθλητισμό, όχι αθλητισμό. Όχι πρωταθλητισμό. Και εγώ κάνω αθλητισμό, αλλά όχι. Ακόμα και τώρα. Όσο μπορώ και προσθέτω, ναι. Κάνω ό,τι σπορ μπορώ και προσθέτω. Χρειάζεται. Και ξέρεις ότι και για το δικό σου παράδειγμα είναι τόσο δυνατό και για τα νέα παιδιά, όχι μόνο για τα άτομα. Όταν βλέπουν πως μπορείς να ξεπερνάς τις δυσκολίες και να έχεις αυτό το χαμόγελο και αυτή την αισιοδοξία και κυρίως αυτή τη χαρά για τη ζωή. Αυτό είναι που βρίσκω τόσο συγκλονιστικό σε σένα και σε πολλά άλλα άτομα με αναπηρία, τα οποία δεν στέκονται στο πρόβλημά τους, αλλά λένε θέλω να ζήσω την καλύτερη ζωή που μπορεί να ζήσει. Αυτό προέρχεται από την οικογένεια, κύριε Πρόεδρε. Προέρχεται από την οικογένεια και από τις αρχές που φέρνει από την οικογένεια.
Εμένα η οικογένειά μου μου έχει μάθει να μην είμαι μίλια, να μην βλέπω την αναφέρεια μου ως πρόβλημα. Ναι. Υπάρχει ως πρόβλημα, αλλά να μην πηγώ εγώ έτσι. Ναι. Μια ροή έτσι είμαι. Έτσι είναι. Και έτσι θα είμαι μάλλον. Και έτσι θα είσαι. Είσαι καταπληκτική. Έτσι και μας δίνεις τόση δύναμη. Όταν και εμείς έχουμε τα δικά μας προβλήματα, να τα βάζουμε όλα στη σωστή τους διάσταση. Ναι. Όπως και εγώ, όταν είχα δει την Άννα, είχα μια οπτική επαφή με άτομα με κάποιες δυσκολίες κινητικές, αλλά με έκανε να δω λίγο, διαφορετικά τη ζωή. Δηλαδή, λέω, κάποιες φορές σκέφτομαι και λέω ότι εγώ προσωπικά τα έχω όλα και ο καθένας μας και δεν ξέρω, παραπονιέμαι για το, ναι, το για, μικρά πράγματα. Για μικρά πράγματα που στην ουσία δεν έχουν αξία. Για ασήμαντα πράγματα. Και γι' αυτό σου λέω, τα βάζει τα θέματα στη σωστή. Ναι, ναι, και είμαι πολύ περήφανη. Συγγνώμη. Το πρώτο πράγμα που μου είπε η Έλενα, όταν ξεκίνησε, αρχίσαμε να βγαίνουμε, να κάνουμε πράγματα, να ζει, κάθε μερινότητά μας κτλ. Μου λέει, αυτό το πράγμα δεν το είχα σκεφτεί, μου λέει. Έφυγα έναν άτομο με αναφερία και δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι είναι σαν και εμένα. Μου φαίνεται κάτι διαφορετικό, ενώ τώρα είχε αλλάξει όλη αυτή η σκέψη. Αυτό έχει και τον, εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ειδικά για τα νέα παιδιά. Ειδικά για τα νέα παιδιά, ναι, είναι. Τα οποία καταλαβαίνουν ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλους τους ανθρώπους συμπεριληπτικά. Όλοι έχουν τη θέση τους σε μια δίκαιη κοινωνία. Και κυρίως να ξεπεράσουμε αυτές τις διακρίσεις και τα στερεότυπα που έρχονται από άλλη εποχή. Εγώ ξέρω, έζησα πολύ έντονα με τη μητέρα μου, η οποία είχε μιλήσει πολύ ανοιχτά για τα θέματα της αναπηρίας. Τα θυμάστε, τα έχουμε συζητήσει. Και πιστεύω ότι σήμερα θα χαιρότανε πάρα πολύ αν σήμερα μας έβλεπε. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, εσείς η κυβέρνησή σας, λοιπόν, ορίστε. Το κινητό μου, γνώμη. Λοιπόν, παίρνει η μαμά. Μάλλον. Παρακαλώ. Έλα, μαμά. Ξέχασα κάτι. Μαμά, μπορεί να είναι στο σπίτι, αλλά εξακολουθεί, να παρακολουθεί. Ναι, ναι, το έχω εγώ. Άστε να είναι σπίτι, άμα δεν παθαίνει κάτι. Αλλά ξέρεις τι ξέχασα. Ξέχασα την κάθαρα να πληρώσω τις βιταμίνες. Μετά όταν έρθω σπίτι, θα στείλω την Έλενα να τα πληρώσει, εντάξει. Έλα, γεια. Φιλάκια, γεια. Συγγνώμη. Αλίμονο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Έλενα. Αυτό που λέω είναι ότι ο προσκόλπος αυτή που παίρνει πλατφόρμα το θέμα είναι ότι έχουν και ασφάλεια. Αύριο μεθαύριο, αυτό μου λέγει η Έλενα. Είναι μια κανονική δουλειά με την ασφάλειά της, με την εργασιακή εμπειρία η οποία χτίζεται. Πώς κονόμισε? Είμαι 30 λίγο. Είναι μικρή δείχνη. Πάλι καλά. Και βέβαια για μένα το πολύ σημαντικό είναι ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για 2.000 άτομα, 1.000 στην Αθήνα και 1.000 στην περιφέρεια. Αυτό χρηματοδοτείται, όπως είπαμε, πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι ευρωπαϊκά. Είναι πιλωτικό το πρόγραμμα, αλλά βλέπεις ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, για το οποίο μιλάμε αφηρημένα, τελικά μπορεί να κάνει τη δικιά σου τη ζωή πολύ καλύτερη και στη συνέχεια θα βρούμε μόνιμους πόρους ώστε να μπορούμε να το υποστηρίξουμε και να το επεκτείνουμε. Προς το παρόν, όπως ξέρουμε, είναι μόνο στην Αττική. Είναι στην Αττική. Η δεύτερη φάση υπογράφεται τώρα και θα ανοίξει πολύ σύντομα για την περιφέρεια και είχαμε κάποιες καθυστερήσεις εκεί και λυπάμαι που δεν τρέξαμε τα πράγματα πιο γρήγορα. Αλλά κάθε καινούριο πρόγραμμα έχει και τις δυσκολίες του. Ξέρεις, πολλές φορές πιστεύουν οι άνθρωποι ότι ψηφίζουμε ένα νόμο και μετά γίνονται όλα αυτόματα. Δεν ξέρουν πώς η δουλειά μπαίνει μετά την ψήφιση του νόμου για να χτιστεί το πρόγραμμα, να ανοίξει η πλατφόρμα, να βρουν οι προδιαγραφές, να εξηγήσουμε στον κόσμο. Να βρούμε τους ενδιαφερόμενους, να παντρέψουμε τους ενδιαφερόμενους με τα άτομα, να σιγουρευτούμε ότι η σχέση αυτή είναι μια σχέση που τελικά
δουλεύει καλά και μπορεί να έχει βάθος χρόνου, όλα αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Ναι. Άρα πολλές φορές η ψήφιση του νόμου, μας λένε πολλές φορές, μα ψηφίζετε νόμους λέει και δεν τους εφαρμόζετε. Αν δεν είναι έτσι, γιατί η ψήφιση του νόμου είναι η αρχή. Κάποιοι νόμοι εφαρμόζονται με το που ψηφίζονται. Κάποιοι άλλοι νόμοι, η ψήφιση του νόμου είναι η αφετηρία και αμέσως μετά θα ακολουθήσει πολλή δουλειά. Ναι. Από πίσω για να φτάσουμε έτσι, στο σημείο που είμαστε. Καθαρή και δύσκολη. Έτσι, έτσι είναι. Πάντως εγώ χαίρομαι. Πάνω θέλει να πέρασε και το τεστ που έχετε στην πλατφόρμα. Το ξέρω, το ξέρω. Υπάρχει ένα τεστ το οποίο ναι. Της έμαθε πολλά πράγματα. Αλλά να σου πω κάτι, τα πιο πολλά, τα μαθαίνει ναι. Εδώ. Τα χάρηκα, δεν ξέρεις πόσο χάρηκα. Χάρηκα και εμείς χαρήκαμε. Όπως πάντα. Να είσαι καλά. Ξέρετε. Να κρατήσει έτσι πολύ αυτή. Ξέρετε. Εγώ θα πρέπει με τις επιτυχίες μου βλέπω. Γιατί κάθε φορά που θα βλέπω, γυρνάμε με νίκη. Με δύο και τρία μετάλλια ακόμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα είδα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πρώτα οι τρεις μας. Έλα εδώ. Να την έχουμε εδώ. Εδώ είστε παρέα, εδώ. Όλοι μαζί. Καλό Πάσχα. Εδώ, Πάσχα, πού θα κάνετε. Την οικογένεια. Κάνουμε, πάμε εδώ. Εδώ, να είστε καλά και σε εσάς. Ό,τι καλύτερο. Γεια σας. Όλα καλά. Where are you from? Louisiana. How come you're here? You live here? From Berkeley? Yeah. Oh, I had a house on Axis for 3 years. And I started doing... So it's just too long of a winter, and I decided I'd rather visit, islands than live on one. Is it a great place? I love it. Εδώ είναι Ζιζέλ. Έχει και κάνει και ωραίο κούρεμα, καλά, εντάξει. Να είσαι καλά. Γεια σας.